Ελπιστούμε ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Καραβία και τον κύριο Κόνη, τον παλιό γνώριμο του διπεθέ μας, για την εδώ παρουσία τους και να καλέσω το κοινό της πόλης μας να έρθει το Σάββατο να παρακολουθήσει αυτήν την πραγματικά πολύ σημαντική παράσταση. Θέλοντας να ανοίξουμε περισσότερα τα όρια των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του Διπεθέ Καβάλας, αλλά και να υπάρξουν συνεργασίες και με άλλο Διπεθέ, βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτήν τη φάση και ξεκινάμε τις παραστάσεις μας από Κομοτηνή, θα πάμε και Δράμα, Αλεξανδρούπολη και εκείνο που είναι το πολύ σημαντικό είναι ότι πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη μετά από κάποια συνεργασία που κάνουμε με τον Διπεθέ Βέρειας. Πρότεινα στον πρόεδρο του Διπεθέ Βέρειας να γίνει μια αδερφοποίηση των Διπεθέ που βρίσκονται πάνω στην Εγνατία Οδό και βρήκαμε μια πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και έτσι απευθυνθήκαμε και στα άλλα Διπεθέ που είναι τα Γιάννη, η Κοζάνη, οι Σέρες και η Κομοτηνή. Υπάρχει ανταπόκριση από όλα τα Διπεθέ για κάποια συνεργασία, η οποία δεν θα είναι μόνο καλλιτεχνική συνεργασία, θα προχωρήσει και σε μεγαλύτερο φάσμα δραστηριοτήτων. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι μία αρχή που γίνεται τώρα. Σε πρώτη ανάγνωση, ναι, είμαστε θετικοί απέναντι στην όλη πρόταση. Θετική ως προς το να συζητήσουμε για τις λεπτομέρειες υλοποίησης ενός τέτοιου εγχειρήματος, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλό εγχείρημα, είναι σηματοδοτεί πολλά πράγματα. Καταρχάς λοιπόν είμαστε θετικοί και από εκεί και πέρα ξεκινάμε τις συζητήσεις για να δούμε πού και πώς και αν αυτό το εγχείρημα θα μπορέσει να έχει μια θετική κατάληξη, θετική υλοποίηση. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, σε αυτό το θέατρο, γιατί εργαστήκαμε πριν 2-3 χρόνια εδώ. Είμαι λοιπόν χαρούμενος που βλέπω και ανακοινημένο το θέατρο. Η κυρία Μινεσελίδου βλέπω ότι έχει νοικοκυρέψει όλα τα πράγματα εδώ. Θα έρθουμε με μία παράσταση λοιπόν που έχει την ιστορία της. Είναι ένα έργο που λίγο πολύ το ξέρουμε χωρίς να το δούμε. Υπάρχει στο DNA μας μέσα, διότι μιλάει για... Είναι 4 κομματάρχες στην Αρκαδία στις μεγάλες τους ημέρες, μια προεκλογική εκστρατεία που γίνεται, λίγο πριν αποφασιστούν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές του νομού και αυτοί μεταξύ τους ερίζουν, φτιάχνουν ίντρικες, συκοφαντούν, ο ένας δουλεύει για το συμφέρον του δικού του υποψηφίου, νομίζει ότι κρατάει στα χέρια του τη μοίρα του τόπου και κατά βάθος και αυτός είναι ένα θύμα στην όλη ιστορία που γίνεται. Το έργο αυτό λοιπόν είναι μια πολιτική κωμωδία, όπως λέει ο Κεχαΐδης, αλλά δεν έχει απλά συνθήματα, δεν πολιτικολογεί. Απλώς μιλάει για μια παθογένεια που έχει το νεοελληνικό κράτος και που έχει υποστεί τόσα και τόσα από παράγοντες, οι οποίοι για το μόνο που τους ενδιαφέρει ήταν η προσωπική τους προβολή και το προσωπικό τους στενό συμφέρον. Είναι μια κωμωδία. Εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ σε ορισμένες φάσεις να κρατηθώ πάνω στη σκηνή. Με φρίζει συνέχεια στα καμαρίνια ο Θοδωρής, διότι συμβαίνουν τόσο αστεία πράγματα και κάθε φορά γεννιούνται και οι ηθοποίοι κάνουν καινούργια πράγματα που ο ρόλος μου είναι, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι απλοϊκά, ενός μαφιόζου. Ενός μαφιόζου, δηλαδή είναι έτοιμος να σκοτώσει και τη μάνα του προκειμένου να βγει αυτός που υποστηρίζει. Και... Νομίζω ότι είναι ένας ελληνικός χαρακτήρας, ξεκάθαρος. Δυστυχώς υπάρχουν ανάμεσά μας. Ή εμείς είμαστε ανάμεσά τους, δηλαδή μπορεί να είμαστε λίγοι πια εμείς. Τι να σας πω, δυστυχώς εντάξει, η ελληνική πραγματικότητα. Και αυτό ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι τραγικό να βλέπεις αυτό το έργο του που έχει γραφτεί το 79, να έχει τόση απήχηση σήμερα, δηλαδή να το βλέπει ο κόσμος και να αναγνωρίζει την πραγματικότητα.